Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Γιάννης ο Δραγασάκης, αλλά και ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης, περιέγραψε το διπλό δύσκολο στόχο. Μια ισχυρή και αναπτυσσόμενη μεταμνημονιακή Ελλάδα, χωρίς τις φασκές των μνημονίων και της επιτροπίας, που περιορίζουν τη δημοκρατία και νοθεύουν και τη ουσιαστική λαϊκή κυριαρχία, σε μια Ευρώπη που προχωράει προς τα μπρος και υλοποιεί αυτά που υποσχέθηκε στους πολίτες της και όχι τα ανάποδα. Ο στόχος είναι δύσκολος. Και οι δυσκολίες που έχουμε βρει σε αυτόν τον διπλό στόχο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ήταν μεγαλύτερες από αυτές που λογαριάζαμε όταν κερδίζαμε τις εκλογές τον Γενάρη του 2015. Μεγαλύτερες και μέσα από την λυσόδη αντίδραση του κατεστημένου και της πολιτικής και οικονομικής ελίτ που προκάλεσε τη χρεοκοπία και έφερε τα μνημόνια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μέσα στην Ευρώπη και μέσα στην Ελλάδα, αλλά και έξω, στην Ευρώπη. Γιατί 2 χρόνια και μετά την πρώτη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, το Γενάρη του 2015, δεν ακολούθησαν άλλες αριστερές κυβερνήσεις. Δεν τα κατάφεραν ούτε η Ποδέμος, ούτε το Sinn Féin, αυτό που κατάφερε στη μικρή και χρεοκοπημένη Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ και η κοινωνική συμμαχία που τον έφερε, όχι μόνο το Γενάρη, αλλά και το Σεπτέμβρη, μετά το δύσκολο τρίτο μνημόνιο και την υπογραφή του, και πάλι στο τιμόνι της χώρας. Στην Ευρώπη οι άνεμοι που φυσάνε δεν είναι προς τα μπρος, είναι προς τα πίσω. Και έχουμε μια ανησυχητική άνοδο της άκρας δεξιάς. Και στην Ελλάδα, χάρη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, οι οποίες γεννούν και απογοητεύσεις και σε ένα κομμάτι του δικού μας κόσμου, βρισκόμαστε μπροστά σε μία προσπάθεια αντεπίθεσης αυτών που χρεοκόπησαν τη χώρα. Φτάσαμε στο σημείο να μας κουνάν το δάχτυλο αυτοί οι οποίοι ρήμαξαν τη χώρα και την άφησαν με τεράστια ελλείμματα και χρέη το 2009, αφού την κυβέρνησα για δεκαετίες, με τον τρόπο που περιέγραψε αναλυτικά ο Γιάννης, και οι οποίοι τη βούλιαξαν ακόμη πιο βαθιά με τα μνημόνια που υπέγραψαν. Και τους έχουμε τώρα να μας λένε, και δεν μπορώ να είμαι τόσο Ευρωπαίος όπως υποσχέθηκε ο Γιάννης, παραδίπλα μένω, τους έχουμε να μας κουνάν όχι απλώς το δάχτυλο, αλλά να μας λένε: υπογράψτε ό,τι σας φέρνουνε, εμείς θα κάνουμε τόσα κι άλλα τόσα από αυτά που μας ζητάει ο Σόιμπλε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και την ίδια ώρα, τώρα που είμαστε στη φάση που σε λίγο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η περίφημη τεχνική συμφωνία και η δεύτερη αξιολόγηση, οι ίδιοι που μας πιέζουν, υπογράψτε ό,τι σας δώσουμε, θα κάνουμε τόσα και άλλα τόσα, να μας καταγγέλουν, να λένε ότι θα καταψηφίσουν και να μας εγκαλούν. Αυτοί που λέγανε ναι, δεχτείτε τα πρόσθετα μέτρα 4,2 δις, τώρα τους ξυνίζει το ουδέτερο δημοσιονομικό πακέτο. Αυτοί που υπέγραψαν πρωτογενή πλεονάσματα 6,5% η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και 4,5% η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ Στουρνάρα, και που λέγαν να δεχθούμε και για 10 χρόνια το 3,5%, τώρα θα αρνηθούν αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε. Ο στόχος μας, όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας το ταχύτερο δυνατό, αλλά με ένα πακέτο που να περιλαμβάνει και μέτρα για το χρέος και μια εκλογήκευση των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018, έτσι ώστε να έχουμε μια διατηρήσιμη ανάπτυξη.
και να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο της μείωσης της ανεργίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος που προχωράει τις κοινωνίες προς τα μπρος. Και το ζούμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά το ζούμε και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη που γέννησε τις πιο προοδευτικές κατακτήσεις της ανθρωπότητας τους τελευταίους αιώνες, το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος, τα συνδικάτα, το μαρξισμό, τις ελευθερίες, τα κοινωνικά δικαιώματα, τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι μια Ευρώπη που ξαναφουντώνει η άκρα δεξιά. Ο σύγχρονος φασισμός μπορεί να φοράει αρμάνι κουστούμια, να έχει ακριβά φορέματα και αρώματα όπως η κυρία Μαρίν Λεπέν, αλλά θέλει να μας γυρίσει πίσω. Η ατζέντα του είναι η διάλυση της Ευρώπης και η επιστροφή στους εθνικισμούς, τους νομισματικούς πολέμους που θα φέρουν και τους πραγματικούς πολέμους και που στο όνομα της ανταγωνιστικότητας θα κατακρεουργήσουν κοινωνικές κατακτήσεις δεκαετιών. Αυτή η άκρα δεξιά όμως τρέφεται από μια Ευρώπη αλακάρτ, μιας γερμανοκρατούμενης και δεξιοκρατούμενης ελίτ, η οποία προωθεί την Ευρώπη μόνο εκεί που την βολεύει με γρήγορους ρυθμούς. Τρέχει σαν λαγός άμα πρόκειται να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των ισχυρών και πηγαίνει σαν χελώνα ή σαν τον κάβουρα όταν πρόκειται να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των πολλών. Πάρτε παραδείγματα. Φορολογική εναρμόνιση. Από τον παραλογισμό να έχουμε ένα νόμισμα στην Ευρωζώνη, αλλά 18 διαφορετικά φορολογικά συστήματα χωρίς στοιχειώδη εναρμόνιση, γίνεται το πάρτι των πολυεθνικών με την νόμιμη σε πολλά εισαγωγικά φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή που κοστίζει 100 δισεκατομμύρια ευρώ στους κρατικούς προϋπολογισμούς και στον κοινοτικό προϋπολογισμό, σε βάρος των φορολογουμένων που πληρώνουν δεκάδες φορές παραπάνω ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μισθωτοί σε σχέση με την Apple, τη Starbucks, τη Fiat και άλλες. Τραπεζική ενοποίηση. Έχει τρεις πυλώνες. Οι δύο πυλώνες ψηφίστηκαν και προχωρούν. Ο τρίτος, που αφορά ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων, μια ασπίδα και μια ομπρέλα προστασίας για κάθε τραπεζικό καταθέτη σε όλη την Ευρώπη, που να εξασφαλίζει όχι μόνο τις τράπεζες από συστημικούς κινδύνους, αλλά κυρίως τους καταθέτες, και που να μπορεί να μειώνει αυτή τη διαφορά ρίσκου που οδηγεί σε μεταφορά κεφαλαίων από τον Ευρωπαϊκό Νότο στο Βορρά, μπλοκάρεται γιατί βάζουν βέτο σε κάτι που είναι σχεδιασμένο και υποσχεμένο η κυβέρνηση της Γερμανίας, η κυβέρνηση της Ολλανδίας και άλλοι. Η αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο είναι σύμφωνο ανάπτυξης μόνο στα χαρτιά, διότι εφαρμόζεται με έναν δογματικό τρόπο που οδήγησε και το Ρωμάνο Πρόντι, που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, να το αποκαλέσει ηλίθιο, και εφαρμόζεται και με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όταν πρόκειται για υπερβολικά ελλείμματα μνημόνια, όταν πρόκειται για υπερβολικά πλεονάσματα της Γερμανίας που παραβιάζουν τις συμφωνίες και τις συνθήκες, εκεί ανοχή και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια φάση που αυτή η κρίση, επειδή φουντώνει το τέρας της άκρας δεξιάς, τροφοδοτεί μια συζήτηση. Και σε αυτήν τη συζήτηση η ηγετική ελίτ έχει μια μηχανία. Την αποτυπώνει η λευκή βίβλος του Γιούνκερ, τα περίφημα πέντε σενάρια, έκθεση ιδεών. Σε αυτήν τη συζήτηση όμως η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ παρεμβαίνουν και προσπαθούμε να είμαστε ενεργό μέρος μιας πλατιάς δημοκρατικής προοδευτικής συμμαχίας που να φράξει το δρόμο στο τέρας της άκρας δεξιάς, που θέλει να μας γυρίσει σε ιστορικά λάθη και εγκλήματα που έγιναν σε αυτή την Ήπειρο πριν 80 χρόνια, αλλά και να προχωρήσει την Ευρώπη προς τα μπρος. Έχουμε μια ατελή νομισματική ένωση, έχουμε μια ατελή
τραπεζική ένωση και λείπει μια ισχυρή πολιτική ένωση με δημοκρατία που να υλοποιήσει μια στροφή στην ανάπτυξη και μια ενίσχυση πολιτικών σύγκλησης και συνοχής. Και μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι μόνος. Και ο ελληνικός λαός δεν είναι μόνος. Θα παρακολουθείτε τις συζητήσεις που γίνονται και στο Ευρωκοινοβούλιο, αρκετές φορές για την Ελλάδα. Οι φωνές υπέρ της Ελλάδας, υπέρ του ελληνικού λαού και πέραν της οικογένειας της αριστεράς είναι πολύ ισχυρότερες. Γιατί αυτή η χώρα έχει υποφέρει πολύ περισσότερο. Αυτός ο λαός έχει υποφέρει πολύ περισσότερο από όλους. Αυτή η χώρα έχει κάνει τις μεγαλύτερες αλλαγές σύμφωνα με όλους τους δείκτες και μεταρρυθμίσεις, αλλά πρέπει να φανεί ένα φως στην άκρη του τούνελ και δεν μπορεί αυτό να το δώσει η πολιτική και η οικονομική ελίτ που χρεοκόπησε τη χώρα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να επιμείνουμε όχι μόνο σε μια αναπτυξιακή στρατηγική, αλλά και στην αντιμετώπιση των παθογενειών που έφεραν τη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Με μια ατζέντα προοδευτικών αλλαγών στην Ευρώπη, με την ευρύτερη δυνατή συμμαχία και στήριξη δυνάμεων, όχι μόνο από την αριστερά, αλλά και από το κομμάτι εκείνο της σοσιαλδημοκρατίας που βλέπει ότι η μακρόχρονη του σύμπλευση με την δεξιά και τον φιλελευθερισμό το έχει οδηγήσει σε μια υπαρξιακή κρίση, με τους πράσινους, αλλά εγώ θα έλεγα και με δημοκρατικές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Νότου που καταλαβαίνουν ότι αυτή η γερμανοποίηση μιας δεξιοκρατούμενης Ευρώπης οδηγεί στη διάλυση, στη διάρρηξη και στην εγκατάλειψη ουσιαστικά από τους ευρωπαϊκούς λαούς του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν 2 χρόνια η Ελλάδα της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν το μαύρο πρόβατο και πριν μερικούς μήνες οργανώθηκε στην Αθήνα με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τσίπρα η Σύνοδος των Ηγετών του Νότου με συμμετοχή ηγετών από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα και έγινε και η δεύτερη στη Λισαβόνα και γίνεται τώρα σε λίγες μέρες και η τρίτη στη Μαδρίτη. Πρέπει να πάμε λοιπόν με μια πολύπλευρη πολιτική συμμαχιών και στόχων, αλλά με κεντρικό στόχο να τελειώνουμε επιτέλους με την επιτροπία και τα μνημόνια. Και αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως είπε και ο Γιάννης, απαιτεί πριν απ' όλα ισχυροποίηση της οικονομίας, ανάπτυξη. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η μείωση της ανεργίας. Και η μείωση της ανεργίας σημαίνει επενδύσεις, ανάπτυξη, ανάκτηση των επενδύσεων που χάθηκαν στα χρόνια των μνημονίων και ήταν περίπου 100 δις. Μόνο έτσι μπορούμε να μειώσουμε γρήγορα την ανεργία και να πετύχουμε τους στόχους που ανέφερε ο Γιάννης. Και αυτό απαιτεί να αξιοποιήσουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και να μην πέφτουμε στην παγίδα της καταστροφολογίας την οποία κανοναρχούν αυτοί που έφεραν τη χώρα σε αυτά τα χάλια. Πάμε για μια χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό. Υπάρχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν επενδύσεις στην Ελλάδα και δημόσιες και ιδιωτικές και εμείς πρέπει να τα καταφέρουμε να κάνουμε βήματα στην απλοποίηση των διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην αποσαφήνιση και τη σταθερότητα όλων των κανόνων που σχετίζονται με την υλοποίηση μιας επένδυσης. Να προχωρήσουμε τις περιφερειακές συνεργασίες για τα ενεργειακά θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι μια πολιτική που υπηρετεί και τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και την ευρωπαϊκή πολιτική για μείωση της μονομερής εξάρτησης στην προμήθεια του φυσικού αερίου. Να βελτιώσουμε το τουριστικό μοντέλο έτσι ώστε να μας αποφέρει περισσότερο εισόδημα και απασχόληση. Αλλά και να μην ξεχάσουμε τις παραδόσεις της αριστεράς, που είναι κόντρα στη θεωρία της Ψαροκόστανας. Αυτή η χώρα μπορεί να αναπτύξει και πρωτογενή παραγωγή και βιομηχανία και να ξαναφέρει πίσω με ένα αναπτυξιακό σχέδιο τα καλύτερα μυαλά της χώρας που με το brain drain έχουν πάει στο εξωτερικό. Αυτό είναι το αναπτυξιακό μας πλάνο. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε όχι μόνο με στόχους αλλαγών και πλατιάς πολιτικής συμμαχιών στην Ευρώπη, αλλά και μέσα στην Ελλάδα. Και φυσικά να διεκδικήσουμε αυτό που υπάρχει ως τίτλος στις ομιλίες του Γιούνκερ, αλλά χωρίς ψαχνό, χωρίς περιεχόμενο από κάτω, τον περίφημο κοινωνικό πυλώνα.
τη μίνιμουμ κοινωνική εναρμόνιση δικαιωμάτων που αφορούν συλλογικές διαπραγματεύσεις, κοινωνική ασφάλιση, προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την ακύρωση δηλαδή του κοινωνικού ντάμπινγκ και φυσικά το συντομότερο δυνατό να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την Ευρώπη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος μέσα στην Ευρώπη με την δική της τεχνογνωσία, εμπειρία και τους μηχανισμούς να υπάρχει και μάλιστα την εποχή Τραμπ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να ζητάει τρελά πράγματα όπως δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει ευρωπαϊκές καλές πρακτικές στα θέματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και δίπλα σε αυτά, με βάση τους ίδιους τους στόχους που έχουν τεθεί από τη στρατηγική Ευρώπη 2020, δηλαδή οι στόχοι μας το 2020, πόροι από έναν ισχυρότερο προϋπολογισμό για πολιτικές σύγκλησης, καταπολέμησης της ανεργίας, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, υπάρχουν προτάσεις για ένα συμπληρωματικό επίδομα ανεργίας που να έρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους. Την έχει καταθέσει ο Παντοάν, ο Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, και χρειάζεται μια ευρύτερη συμμαχία για να αναπτυχθούν αυτές οι προτάσεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε στη μέση ενός δύσκολου αγώνα έως το 2019. Παλεύουμε σε συνθήκες πιο δύσκολες από αυτές που λογαριάζαμε. Αλλά δεν θα κάνουμε το χατήρι όσων λυσομανούν και καταστροφολογούν, γιατί θεωρούν ότι η κυβέρνηση Τσίπρα είναι μια ανομαλία στην κανονικότητα που είχαν αυτοί φτιάξει για την Ελλάδα. Και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε θαρετά, με ειλικρίνεια, και τις δικές μας αδυναμίες και τις δικές μας ανεπάρκειες. Στον τομέα της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς και της αντιμετώπισής τους, πρέπει να γίνουμε αποτελεσματικότεροι και να τρέξουμε ταχύτερα και να έχουμε φύλο αγώνα με μετρήσιμα αποτελέσματα κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Πρέπει να ομολογήσουμε ανοιχτά στον κόσμο ότι δεν τα καταφέραμε τόσο πολύ και τόσο καλά όσο το περιμέναμε. Το ίδιο και σε τομές εκδημοκρατισμού, λειτουργικότητας της δημόσιας διοίκησης, προσφοράς υπηρεσιών στον φορολογούμενο πολίτη, στον ΚΙΣΕ που περιμένει, στην παιδεία, την υγεία. Αυτές τις εβδομάδες κάνουμε μια σημαντική τομή, το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα. Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν μια στήριξη. Θα μπορούσε όμως αυτό να έχει οργανωθεί καλύτερα, με λιγότερη ταλαιπωρία των ανθρώπων. Ή το θέμα με τα μπλοκάκια, να έχουν ξεκαθαριστεί τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα, να μην πατάμε μόνοι μας τα κορδόνια μας. Και φυσικά, έχοντας πια την εικόνα των δυσκολιών, να λέμε λιγότερα λόγια και να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ειλικρίνεια, σχέδιο, απολογισμός, λογοδοσία, μετρήσιμο αποτέλεσμα. Και να μην φοβόμαστε να βγαίνουμε και να μιλάμε με τον κόσμο. Υπάρχει ένας κόσμος που είναι απογοητευμένος από μας, γιατί και εμείς του τάξαμε παραπάνω, αλλά δεν περιμένει ότι θα σωθεί αν έρθει το σύστημα Μητσοτάκη. Και πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά σε αυτόν τον κόσμο, και τον αριστερό και τον προοδευτικό και τον απογοητευμένο και τον ανένταχτο και τον δημοκρατικά κεντρό, και να απευθυνθούμε σε αυτούς και με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Αλλαγή και με τις προτάσεις για μια ισχυρή μεταμνημονιακή Ελλάδα. Αυτό που θα ήθελα να σας πω πολύ απλά, έτσι από καρδιάς, είναι και ευρωπαϊκό, είναι και πολύ ελληνικό. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, συσπήρωση, πολιτική αντεπίθεση και θα τα καταφέρουμε. Έχουμε αντιμετωπίσει πολύ δυσκολότερες καταστάσεις. Πριν 30 σχεδόν χρόνια, με τον Γιάννη Δραγασάκη, συγγράψαμε το κοινό πόρισμα ελληνικής αριστεράς ΚΚΕ, που άνοιξε καινούριους δρόμους στην τότε αριστερά. Και τώρα ο Γιάννης Δραγασάκης είναι αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης. Ο μόνος που έχει προηγούμενη κυβερνητική πείρα από τη δεκαετία του 90. Αυτό το πράγμα είναι σπουδαίο, με όλα μας τα λάθη, με όλες μας τις αδυναμίες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζουμε με ειλικρίνεια, και δεν θα το χαρίσουμε σε κανέναν. Το λέω έτσι όπως το νιώθω από καρδιάς. Από την εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019, δεν πρόκειται να χαρίσουμε ούτε ένα λεπτό στους πολιτικούς μας αντιπάλους.
Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας από τους 153 που στηρίζουν την κυβέρνηση Τσίπρα που θα διανοηθεί να ρίξει την κυβέρνηση Τσίπρα για να έρθει ο Μητσοτάκης και τα συστήματα που προσπαθούν να τον ξεπλύνουν και να τον εμφανίσουν ως το σωτήρα της χώρας. Συλλογικότητα, συσπήρωση, ειλικρίνεια, αναγνώριση των αδυναμιών μας και των λαθών μας και προχωράμε. Παραμένουμε ισχυροί, γινόμαστε σοφότεροι, η αλήθεια είναι επαναστατική και η αριστερά είναι για τα δύσκολα. Η αριστερά στα δύσκολα ούτε δραπετεύει, ούτε δίνει τα κλειδιά στον πολιτικό αντίπαλο. Σας ευχαριστώ πολύ.